Για σημαντικές δολιοφθορές που προκλήθηκαν στο εκλογικό κέντρο του Θήμιου Σόκου στην Πάτρα έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της παράταξης Ανδρέας Τριανταφυλόπουλος. Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο για σκοτεινούς κύκλους που δρούν αργά τη νύχτα. Θα ήθελα να καταγγείλω τις σημαντικές δολιοφθορές που προκάλεσαν στο εκλογικό κέντρο του κυρίου Σόκου σκοτεινοί κύκλοι που δρούν αργά, πολύ αργά τη νύχτα. Πρόκειται για μια πράξη δειλή και άνανδρη και σημειώνω ότι η πράξη αυτή έγινε στο μοναδικό, ανεξάρτητο, αυτοδιοικητικό συνδυασμό. Ίσως η ανεξαρτησία αυτού του συνδυασμού να φοβίζει. Ίσως κάποιοι να έχουν τρομοκρατηθεί από την μεγάλη αποδοχή των πολιτών στην παράταξη του κυρίου Σόκου. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος αναφέρθηκε και στην αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για μια απέλπιδα προσπάθεια στήριξης του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία, μπροστά στον πανικό της για την εκλογική συντριβή του κυρίου Κατσανιώτη, επιστρατεύει τον κύριο Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό της φτώχειας, της ανεργίας, του μαρασμού και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, για να περισσώσει το διορισμένο στην κυβέρνηση εκλεκτό του. Στην παράταξη του κυρίου Σόκου τονίζουν ότι ο συνδυασμός τους θα βρεθεί στον δεύτερο γύρο των εκλογών για να διεκδικήσει την ηγεσία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.